σήμερα να συζητήσουμε, γιατί πάνω απ' όλα η συζήτηση μεταξύ των ανθρώπων να σου προσφέρει και όχι οι στεγνοί μονόλογοι. Ένα θέμα που νομίζω ότι μας ενδιαφέρει όλους μας. Επιστήμη και κοινωνία. Η επιστήμη, αν δεν έχει μια σχέση και μια συνέση με την κοινωνία, με την πραγματική κοινωνία, με τα καθημερινά μας προβλήματα, με τα οράματά μας, τις ελπίδες μας, νομίζω ότι απλή γνώση, έτσι σε ένα μεγάλο σακούλι που πετάμε, δεν λέει και πολλά πράγματα. Άρα λοιπόν, θα ήθελα σήμερα να συζητήσουμε για αυτή την πολύ στενή σχέση μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας. Μια σχέση που περνάει κατά καιρούς δραματικές περιπτώσεις. Και να δούμε πόσο τα νέα επιστημονικά επιτεύγματα μπορούν να αλλάξουν ένα πολιτισμό. Όχι αναγκαστικά σε μόνο σε επίπεδο, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα είναι διεθνή, τα πολιτιστικά προβλήματα, και μας οδηγήσει σε κάποια μεγάλο μεθάριο, γιατί οι μεγάλες αλλαγές πολιτισμικές δεν γίνονται εδώ και τώρα. Αλλά να δίνουμε μια αρχή έτσι ώστε ο πολιτισμός μας να μεταβληθεί σε τρόπο ώστε να μας ικανοποιεί. Όλοι θα έχουμε καταλάβει και καταλαβαίνουμε ότι ο δυτικός πολιτισμός διέρχεται μια περίοδο κρίσης, η οποία σύντομα αποσαφρώνει όλες τις δομές του πολιτισμού και της κοινωνίας μας. Αυτό το δούμε στην καθημερινή μας ζωή, στον χώρο εργασία μας. Δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα φαινόμενο του δυτικού πολιτισμού. Η οικονομική κατάρρευση που ζούμε σήμερα, θα έχουμε καταλάβει όλοι ότι δεν είναι η αιτία, αλλά το αποτέλεσμα μιας πολιτισμικής κατάρρευσης αυτού που λέμε δυτικός πολιτισμός, και έχει πάψει να μας εκφράζει και να μας βοηθάει ώστε να απαλύνουμε τους φόβους μας απέναντι στην κοινωνία. Αυτό το πολιτισμικό ρεύμα το οποίο σήμερα περνάμε όλοι μας, ζούμε μέσα στην δυτική, στις δυτικές κοινωνίες, είναι ένα απότοκο μιας μεγάλης επιστημονικής επανάστασης του 16ου-17ου αιώνα. Δεν θα αναλύσω αυτή την περίοδο. Εκείνη την εποχή, όταν λέμε μεγάλη επιστημονική επανάσταση και δούμε λεπτομερώς το τι συνέβησαν αυτούς οι αιώνες 16ου-17ου σε αυτές του 18ου, θα δούμε ότι τα μεγάλα επιστημονικά επιτεύγματα ήταν σαν αποτέλεσμα όχι να αλλάξει μόνο δραματικά η γνώση μας πάνω στη φύση, αλλά η γνώση αυτή, όπως θα δούμε στη συνέχεια, να διαμορφώσει τόσο τα κοινωνικά συστήματα όσο και τα θεολογικά συστήματα με έναν τρόπο ώστε να δημιουργήσει αυτόν τον πολιτισμό που καλό μας έκανε, μας έφερε σε αυτή την τεχνολογική και την επιστημονική κατάσταση ώστε να μπορούμε να χαιρόμαστε σήμερα όλα αυτά τα τεχνολογικά αποτελέσματα. Σήμερα αυτό το καταραίοντα πολιτισμό, τον δυτικό πολιτισμό που δεν μας εκφράζει στον βαθμό που θα θέλαμε, δεν μπορεί να καταπραγεί τους φόβους μας απέναντι στα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, είναι αναγκαστικό, θα πρέπει να τον διαμορφώσουμε έτσι ώστε να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες μας και θα πρέπει να στηριχθεί τόσο στις ανθρωπιστικές αρχές, τις οποίες προπονούν βέβαια ο δυτικός πολιτισμός έχει ξεχάσει, όσο και στο νέο επιστημονικό πνεύμα της μεγάλης επιστημονικής επανάστασης, μιας νέας μεγάλης επιστημονικής επανάστασης που έχει συμβεί όλο τον 20ο αιώνα. Και δυστυχώς αυτή η μεγάλη επιστημονική επανάσταση δεν διδάσκεται σχεδόν ούτε στα πανεπιστήμια μας. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε όμως πώς μπορούμε να αλλάξουμε αυτόν τον πολιτισμό και να το φέρουμε σε έναν καλύτερο, πιο ανεκτικό, πιο ανθρώπινο, θα πρέπει να καταλάβουμε πώς συγκροτείται ένας πολιτισμός. Δεν ξυπνάει ξαφνικά μια μέρα μια κοινωνία και να πει ότι δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω, ας κάνω πολιτισμό. Υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, κάποιες αναγκαιότητες. Μες στη ζωή μας ζούμε έναν κύκλο αναγκών. Ο φόβος να μην εκπληρώσουμε αυτές τις ανάγκες δημιουργεί μέσα μας ένα δέος, ένα μεγάλο φόβο. Άρα λοιπόν ένας πολιτισμός συγκροτείται έτσι ώστε να μπορεί να απαλύνει τους φόβους που δημιουργούν οι ανάγκες οι οποίες δημιουργούνται μέσα στην κοινωνία. Ποιο είναι όμως το πρόβλημα? Το αίτιο το οποίο δημιουργεί τους ανθρώπινους φόβους είναι η έννοια της ανάγκης.
ανάγκη έχουμε για χέρια πράγματα. Και όπως είπαμε, ο φόβος ότι θα έχει πληρώσουμε αυτές τις ανάγκες δημιουργεί αυτό το δέος μέσα μας. Φορέας και υποκείμενο της ανάγκης και του φόβου είναι ο άνθρωπος. Μια κοινωνία όμως που κυριαρχείται από υπέρμετρους φόβους είναι μια υποταγμένη κοινωνία. Μια κοινωνία ανίκανη να αντιδράσει λογικά και ήρεμα στην αντιμετώπιση των οποιοδήποτε προβλημάτων της. Μια φοβισμένη κοινωνία όμως κυριαρχείται από την αίσθηση του πανικού, της οργής και της ανεξέλεγκτης βίας. Μια φοβισμένη κοινωνία είναι μια εύκολα χειραγωγούμενη κοινωνία. Το γιγάντωμα λοιπόν των αναγκών και των φόβων μας στερεί το υπέρτατο ανθρώπινο αγαθό, δηλαδή την ελευθερία μας. Ποιες είναι όμως αυτές οι τρεις ομάδες ανθρώπινων φόβων τις οποίες ένας πολιτισμός πρέπει να αντιμετωπίσει? Κοιτάξτε, οι φόβοι βέβαια είναι άπειροι. Μπορούμε να τους κλασάρουμε κατά κάποιο τρόπο σε τρεις μεγάλες κατηγορίες φόβων. Θα μου πρέπει να πάρω ένα χαρτί που έπρεπε. Το πίσω και ξέχασα το πάρω. Βλέπω εδώ. Κλασάρουμε λοιπόν αυτούς τους φόβους των ανθρώπων που δημιουργούνται από αντίστοιχες ανάγκες των πολιτών σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Πρώτον, ένα σύνολο φόβων που τους λέμε φόβους της ανθρώπινης επιβίωσης, εξασφάλιση πόρων κοινωνικής και βιολογικής επιβίωσης, τροφής, στέγη, του κοινωνικού αποκλεισμού, της άσκησης βίας από άλλους δυνατότερους ανθρώπους. Η ανάγκη κατασκευασμού αυτών των φόβων μέσα μας ανάγκασε τις κοινωνίες των ανθρώπων να φτιάξουν αυτό που λέμε οργανωμένη κοινωνική ζωή. Με την πάροδο των ετών, των αιώνων, αυτή η ιδέα της οργάνωσης της κοινωνικής ζωής μας έδωσε αυτό που λέμε την κοινωνική φιλοσοφία. Η κοινωνική φιλοσοφία βέβαια με την πάροδο των αιώνων μετασχηματίστηκε και μας έδωσε αυτά που λέμε κοινωνικά συστήματα. Και απότοκο των κοινωνικών αυτών συστημάτων, πάλι με την πάροδο των αιώνων, χιλιετηρίδων, πάρα πολλές φορές, μας έδωσε αυτό που ονομάζουμε σήμερα πολιτικά συστήματα. Άρα καταλαβαίνετε ότι η ανάγκη οργάνωσης της κοινωνίας των ανθρώπων για να μπορέσει να ξεπεράσει αυτούς τους φόβους απέναντι στην επιβίωσή του, δημιούργησε αυτό που ονομάζουμε πολιτικό σύστημα σήμερα και το όχι μόνο το δικό μας, τα διάφορα πολιτικά συστήματα τα οποία υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Μία δεύτερη γκάμα φόβων είναι οι φόβοι που πηγάζουν από το φυσικό περιβάλλον. Κατακλυσμοί, σεισμοί, βροντές, αστραπές, το μυστήριο του ένας του ουρανού, πλημμύρες, όλα αυτά τα φυσικά φαινόμενα δημιούργησαν στον άνθρωπο μέσα του έναν μεγάλο φόβο. Στην αρχή, όπως λέμε, συνδέσαμε αυτούς τους κινδύνους του φυσικού περιβάλλοντος με θεούς, δαίμονες, αλλά με την πάροδο των αιώνων, αρχισιανωμένης από τους παππούδες μας, τους προσοκρατικούς, καταλάβαμε ότι πρέπει να αποκτήσουμε ένα σύστημα γνώσης που θα μπορέσουμε να αναλύσουμε αυτά τα φαινόμενα που μας φόβησαν, να τα καταλάβουμε και τελικά αν μπορέσουμε να τα ελέγξουμε έτσι ώστε να μην φοβόμαστε πια. Άρα λοιπόν από αυτό το σύστημα της γνώσης δημιουργήθηκε αυτό που λέμε η επιστημονική κοσμοθεωρία. Η επιστημονική κοσμοθεωρία δεν ήταν κάτι αποδεικνυόμενο πειραματικά κατά κάποιο τρόπο. Ας θυμηθούμε τους προσοκρατικούς. Κατανοούσαν πλήρως ότι είναι φαινόμενα φυσικά, δεν έχουν καμία σχέση με θεούς, δαίμονες και όλα αυτά τα πράγματα. Πολλές φορές είχαν κάποιες απόψεις για το πώς γεννιόνται, πώς εξελίσσονται, πώς μπορούμε να τα ελέγξουμε. Οι απόψεις αυτές ήταν άλλοτε σωστές, άλλοτε λάθος. Δεν είχαν δηλαδή μια απόδειξη όπως την εννοούμε σήμερα. Σας θυμίζω τους προσοκρατικούς. Ξεχώρισαν τη θεολογία από τις φυσικές επιστήμες και από την εξήγηση των φυσικών φαινομένων. Δεν ήξεραν βεβαίως να αποδείξουν με τον τρόπο το σημερινό αυτά τα οποία πίστευαν. Αυτή λοιπόν η επιστημονική κοσμοθεωρία είναι αυτή που λέμε προσοκρατική φιλοσοφία, φυσική φιλοσοφία κατά κάποιο τρόπο, μετασχηματίζεται με το πέρασμα των αιώνων, των χιλιετιών, σε αυτό που λέμε επιστημονική κοσμοθεωρία, μετατρέπεται σε επιστήμη. Δηλαδή τι είναι η επιστήμη? Η επιστήμη παίρνει τις απόψεις μας για το τι, για το πώς δημιουργούνται αυτά τα φυσικά φαινόμενα τα οποία μας φοβίζουν και
προσπαθεί και αποδεικνύει το πώς γίνονται αυτά τα πράγματα με το πείραμα, με τη θεωρία, με τα μαθηματικά, αλλά βασικά με το πείραμα και μετατρέπεται από επιστημονική κοσμοθεωρία, όπως είπαμε προηγουμένως, μετατρέπεται σε επιστήμη. Τώρα, πάλι με την πάροδο των ετών, η επιστήμη, κάποιοι μάλλον από τους επιστήμονες, παίρνουν κομμάτια της επιστήμης, τα οποία μετατρέπουν σε τεχνολογία, τεχνολογικά συστήματα, έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του κόσμου. Τώρα βέβαια, για να πούμε και την αλήθεια, αυτό είναι πολύ φιλοσοφικό και πολύ ιδανικό. Παίρνουμε κομμάτια της επιστήμης για να βοηθήσουμε τον άνθρωπο. Βασικά, και δεν είναι καινούριο το φαινόμενο, από την επιστήμη κάνουμε τεχνολογία εκείνα τα κομμάτια που αποφέρουν μεγαλύτερο κέρδος. Συμφωνεί. Μπορεί το κέρδος να είναι το βασικό, παίρνουμε και τα τεχνολογικά μας επιτεύγματα, το ηλεκτρικό, τα αυτοκίνητα, αεροπλάνα, οτιδήποτε, τα οποία εξυπηρετούν τον άνθρωπο. Δεν είναι δεδομένο δηλαδή ότι πάντοτε κάνουμε τεχνολογία ότι εξυπηρετεί τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Βασικό παράγοντας είναι το κέρδος. Υπήρχαν όμως και κάποιοι με κάποιοι φόβοι, τους οποίους δεν μπορούσε να καταπράει ούτε η επιστήμη, ούτε η οργανωμένη κοινωνική ζωή, όσο ιδανική κι αν ήταν, δεν μπορούσε. Αυτή η γκάμα των φόβων βασικά έχει να κάνει με το θάνατο και τον πόνο που βρισκόταν γύρω από αυτό το φαινόμενο του θανάτου. Ο θάνατος, καταλαβαίνετε, ακόμα μέχρι σήμερα δεν καταπραίνεται ούτε με τα κοινωνικά συστήματα, ούτε με την επιστήμη. Ο θάνατος είναι θάνατος, ο πόνος είναι πόνος. Άρα αυτός ο φόβος του θανάτου μας δημιούργησε την ανάγκη της ανάπτυξης αυτού που λέγεται θρησκευτικότητα. Εάν ψάξετε τη διεθνή βιογραφία, δεν το βρείτε θρησκευτικότητα. Θα το βρείτε εσωτερική φιλοσοφία. Αλλά επειδή η έννοια της εσωτερικής φιλοσοφίας σήμερα έχει πάρει άλλα νοήματα, κατά κάποιο τρόπο, και για να μην λεφτούμε με αυτά τα νοήματα που έχουν καμία σχέση με αυτά που θέλω να πω, θα πάσουμε τη θρησκευτικότητα. Η θρησκευτικότητα με την πάροδο των αιώνων μετασχηματίζεται μπαίνοντας μέσα μια φιλοσοφία ανθρώπινη περί θανάτου, περί πόνου, περί ψυχής, περί πνεύματος, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία γνωρίζετε πιθανότατα καλύτερα από μένα, και δημιουργείται η θεολογία. Προσέξτε, η εσωτερική φιλοσοφία, η θρησκευτικότητα δεν ταυτίζεται με την έννοια της θεολογίας. Από τη θρησκευτικότητα του ανθρώπου μπορεί να προκύψουν πολλές θεολογίες. Συμφωνεί. Τώρα, δίνοντας τη θρησκευτικότητα με μια φιλοσοφία. Εγώ αντίσουμε τη φιλοσοφία τέλος πάντων της θρησκευτικότητας, τη θρησκευτικότητα και εγώ με τη φιλοσοφία την ειδική, φτιάχνουμε τις ειδικές θεολογίες. Αν αντίσουμε, ξέρω εγώ, τη θρησκευτικότητα με αρχαία ελληνική φιλοσοφία, φτιάχνουμε την ορθοδοξία. Με καταλαβαίνετε, να μην περάσω σε άλλα θρησκευτικά συστήματα. Τώρα, η θεολογία, μέσα από μια θεολογία, με την πάροδο των ετών, όταν πείσουμε τη θεολογία, δηλαδή τη φιλοσοφία τη θρησκευτικότητα, με ηθικέθημα, τελετουργίες, κάθε λαός έχει τις δικές του, έχει τις ρίζες του, τότε δημιουργείται αυτό που λέμε θρησκεία. Δηλαδή, από μια θεολογία μπορούν να γεννηθούν πολλές θρησκείες. Και ας αναφέρονται με το ίδιο όνομα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εάν πάρω το χριστιανισμό της Νότιας Αμερικής, στο χριστιανισμό, ξέρετε, της Νότιας Αμερικής, το βουντού είναι μέσα. Υπάρχουν θεότητες τοπικές, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο χριστιανισμό και λέγεται χριστιανισμός. Οι δυτικές εκκλησίες τον αποδέχονται αυτό το είδος του χριστιανισμού, κατά κάποιο τρόπο. Με την ίδια λογική, για να μην έτσι μας παραξενεύουν ορισμένα πράγματα, και εδώ στην Ελλάδα, πόσες Παναγίες έχουμε. Προσέξτε, εάν ψάξετε τη λαογραφία των περιοχών που δημιουργούν μια Παναγία, θα δείτε ότι στο πρόσωπο πλέον της Παναγίας, της τοπικής, εκδηλώνονται όλες οι τελετουργίες, τα ήθη και τα έθιμα της θεότητας της ιδωλολατρικής που υπήρχε στην περιοχή. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν βλέπω ότι η Παναγία βγαίνουν φυτάκια, έτσι, όταν είναι η γιορτή της, αν ψάξετε τη λαογραφία,
θα δείτε ότι οι θεότητα, οι νύμφες που ήταν εκεί και λατρεύονταν, είχαν φιδάκια, πήγαιναν φίδια και τέτοια πράγματα. Η Παναγία δεν γιορτάζεται την ίδια μέρα σε όλη την Ελλάδα. Γιορτάζεται με άλλα ηθικέθυμα. Ο καθένας έχει τη δική του Παναγία, λέει, εγώ θέλω την Τίνου. Ναι, το πρόσωπο είναι ένα, αλλά γιατί, ότι εγώ στον Όλυμπο έχω ένα ξεκλεισάκι εκεί πέρα, η Παναγιά δεν είναι η ίδια με την Τίνο, γιατί πρέπει να πάω στην Τίνο. Διατηρούνται πάντοτε τα έθη, τα έθιμα και η λατρεία μιας τοπικής θεότητας που ξεχαστεί πια. Είναι μια μεγάλη ιστορία τώρα εδώ πέρα, των θεοκρασιών και τα λοιπά, πώς μεταφέρονται ήθη και έθιμα, έτσι, και δημιουργείται μια θρησκεία. Η θρησκεία δεν ταυτίζεται με την έννοια της θεολογίας. Γι' αυτό μη βάλετε εναντίον της θρησκείας όταν θέλετε να βάλετε εναντίον, συγγνώμη, μην βάζετε εναντίον της θεολογίας όταν θέλετε να βάλετε εναντίον θρησκευτικών κακώς κειμένων, κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Είναι αυτό που λέει πολύ απλοϊκά, τη σωστή ο Χριστούλης, σύμφωνα για το τι συμβαίνει αριστερά και δεξιά. Ή ξέρω εγώ, τους λέει ο Λάο Τσέ, ο Βούδας, για πράγματα που φτιάχνουν οι αντίστοιχες θρησκείες τους. Άρα βλέπετε, τι έχουμε, έχουμε αυτούς τους τρεις πυλώνες ενός πολιτισμού. Δηλαδή, έχουμε την επιστήμη και την τεχνολογία, για να μπορέσει να καταπραίνει τους φόβους του ανθρώπου απέναντι στη φύση. Έχουμε τα κοινωνικά συστήματα για να μπορέσουμε να καταπραίνουμε τους φόβους του ανθρώπου απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Είναι δυνατός, μας δένει, μας παίρνει την περιουσία, μας παίρνει τα λεφτά, μας κάνει χίλια δυο άλλα πράγματα. Και στο τέλος έχουμε την θρησκεία, απότοκο της θεολογίας, για να μπορεί να καταπραίνει αυτούς τους φόβους που δεν μπορούν να καταπραίνουν οι δύο άλλοι πυλώνες ενός πολιτισμού. Άρα λοιπόν έχουμε αυτούς τους τρεις πυλώνες ενός πολιτισμικού ρεύματος. Τώρα τι γίνεται. Αναγκαστικά, όπως καταλαβαίνετε, αυτοί οι πυλώνες ενός πολιτισμού δημιουργούν διοικητικές δομές. Η διοικητική δομή του επιστημονικού ιερατείου, του θεολογικού ιερατείου, συμφωνεί, του κοινωνικού ιερατείου. Το ιερατείο το βάζει εντός εισαγωγικών, έτσι, η εξουσιαστική δομή. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι οι διοικητικές δομές αυτών των τριών πυλώνων ενός πολιτισμού δημιουργούν αυτό που λέμε το σύστημα της κοσμικής εξουσίας. Υποτίθεται ότι συντήσονται, θεωρητικά βέβαια και φιλοσοφικά, αυτές οι διοικητικές δομές, οι διοικητικές εξουσίες, έτσι ώστε όλες μαζί να τα βρουν και να καταπραίνουν γενικότερα τους φόβους μιας κοινωνίας. Κοιτάξτε, θέλω να ξεκαθαρίσω, όταν μιλάω για θεολογία, μην βάζει στο μυαλό σας το χριστιανισμό. Συμφωνεί, μιλάω τις θεολογίες, γενικότερα. Έτσι. Έτσι, η θρησκεία, η θεολογία, μιλάω γενικά για θεολογία, μιλάω γενικά για θρησκεία. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι οι τρεις πυλώνες αυτού του πολιτισμού, ενός πολιτισμού, θα πρέπει να αναπτύσσονται ισόρροπα. Δηλαδή, δεν μπορεί η φιλοσοφία που αναπτύσσει ένας πυλώνας για να κατασυγκάσει, ξέρω εγώ, τους κοινωνικούς φόβους, να γιγαντώνει τους φόβους του θανάτου ή τους φόβους απέναντι στη φύση, να αλληλοσυγκρούονται ιδεολογίες αυτών των τριών πυλώνων. Άρα λοιπόν ένα πολιτισμικό ρεύμα μπορεί να προαχθεί, να αναπτυχθεί κατά κάποιο τρόπο θετικά, ας το πούμε θετικά, εάν οι πυλώνες αυτοί, οι διοικητικές δομές, οι φιλοσοφίες τους, η πρακτική την οποία αναπτύσσουν, δεν αντικρούν η μια την άλλη κατά κάποιο τρόπο. Και όχι αφιλημιστικά, μην βάζετε στο μυαλό σας ότι θα πρέπει οι φιλοσοφίες, οι διοικητικές δομές υποχρεωτικά να εγκαταστήσουν μια εξουσία γενικότερη να μην συγκρούνται. Να μην συγκρούνται δομικά από μέσα τους, φιλοσοφικά να μην έχουν συγκρούσεις μεταξύ τους. Βεβαίως, τώρα, υπάρχουν πάρα πολλά, πολλές περιοχές, πολλοί πολιτισμοί, πολλά σημεία μέρη του κόσμου που δεν αποδέχονται τους πολιτισμούς αυτού των τριών πυλώνων. Τι συμβαίνει σε αυτούς τους πολιτισμούς? Οι διοικητικές δομές ενός από τους τρεις αυτούς πυλώνες, να το πω έτσι λαϊκά, καπελώνουν τους άλλους. Μέσα στην αγωνία τους να κυριαρχήσουν επί της κοινωνίας, επιβάλλουν τους όρους παιχνιδιού βία τις περισσότερες φορές επάνω στις διοικητικές δομές των άλλων πυλών. Βέβαια προεκτείνουν αυτή την κυριαρχία τους στη φιλοσοφία τους, στην κοινωνική συγκρότηση.
Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσονται τα θεοκρατικά πολιτισμικά συστήματα όταν οι δομές, οι διοικητικές δομές του πυλώνα της θεολογίας καπελώνουν τις διοικητικές δομές, τη φιλοσοφία ή την συγκρότηση γενικότερα ενός των άλλων πολιτισμικών ρευμάτων και τώρα, ξέρετε, το Ισλάμ πάνω σχάρι είναι ένας τέτοιος πολιτισμός. Αλλά για να μην μιλάμε για το Ισλάμ και νομίζω ότι είμαστε, ξέρω, δεν ξέρω τι είμαστε, συμφωνεί. Στο Μεσαίωνα το καθεστώς που εγκαλέσει ο πολιτισμός είναι αυτοκρατικός, ο Πάπας. Το θέλει και ο Πάπας. Αλλά για να μην νομίζω ότι θα βάζουμε και με τον Πάπα, συμφωνεί και στο Βυζάντιο, τους πρώτους αιώνες στο Βυζάντιο, αναπτύχθηκε ένα θεοκρατικό πάλι πολιτισμικό ρεύμα, το οποίο βέβαια σχέτως τι έγινε μετά, πώς μετατράπηκε κλπ. Ήταν για πάρα πολλούς αιώνες θεοκρατικό. Ένα δεύτερο πολιτικό ρεύμα μπορεί να είναι το διοικητικό. Στο διοικητικό, τι σημαίνει, οι δομές, οι διοικητικές δομές του πυλώνα της κοινωνικής συγκρότησης επιβάλλονται επάνω και στην επιστήμη, επάνω και στην θεολογία. Ας μην κάνω ανάλυση, καταλαβαίνετε, υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα, συμφωνεί πάρα πολλά κράτη στη γη μέσα, μεγάλα κράτη, τα οποία οι διοικητικές δομές, δηλαδή πιστεύουν ότι εάν δομήσω με έναν ορθολογιστικό τρόπο σωστά, δίκαια, ισότητα κλπ. Την κοινωνική δομή δεν μου χρειάζεται ούτε η επιστήμη. Η επιστήμη πρέπει να υπακούει απλώς τις ανάγκες της διοικητικής δομής ή η θεολογία δεν μου χρειάζεται καθόλου. Μην αναπτύξω τώρα θεωρίες τέτοιες, σύμφωνα και θα το εξηγηθώ. Δεν είναι Βόρεια Ευρώπη. Ναι, με συγχωρείτε, θα πω, αλλά δεν θέλω να κάνω. Δεν κάνω κοινωνική θεωρία. Μα φαίνεται ότι και ένα είναι ένα τέτοιο καθεστώ. Συμφωνεί. Δηλαδή, λέγαμε από την ύλη γεννιέσαι στην ύλη πεθαίνει, τίποτα δεν υπάρχει πριν, τίποτα δεν υπάρχει μετά, αλλά πάει φόβο θανάτου. Αυτά είναι η φιλοσοφία. Ναι, αλλά όμω πήγε να πεθάνει, δεν το έχει καθόλου έτσι στο μυαλό του, α πούμε έτσι. Ή ξέρω εγώ, θα σα πω όμω για να μην ξεχνάμε με ένα πράγμα να λέω. Ή ξέρω εγώ ότι θα έπρεπε η επιστήμη να είναι στην υπηρεσία τη παραγωγή. Τώρα, κάθε δανείς και λέει για τέταρτη διάσταση και εκπαντική φυσική για βατικό αφρό. Προσέξτε, όταν κριτικάρουμε κάτι, ένα γεγονός, ένα σύστημα πολιτικό, κοινωνικό κλπ. Πρέπει να το εσωματώνουμε στην περίοδο εκείνη. Δηλαδή, τώρα, εάν πάω στη Σομαλία ή στο Ιράκ ή στο Αφγανιστάν να τους κάνουν αυτή τη διάλεξη, θα πάρουν τις πέτρες. Αν προλάβω να πω και καμιά κουβέντα. Με καταλαβαίνετε τι ανάγκες της περιοχής, της περιόδου των ανθρώπων εκεί που πεινάνε, πεθαίνουν στον δρόμο κατά εκατομμύρια. Τώρα κάθε το δανέζει να σου λέει τώρα τα πράγματα. Γι' αυτό λέμε η επιστήμη, η φιλοσοφία, η Ιταλία κτλ. Είναι προνόμιο των πλούσιων, των χορτάτων κατά κάποιο τρόπο. Και τελειώνουμε σε ένα άλλο καθεστώς πάλι, το θετικιστικό, που η επιστήμη έχει επιβληθεί. Οι διοικητικές δομές της επιστήμης και γενικότερα το περιεχόμενο της επιστήμης έχει επιβληθεί επάνω στους δύο άλλους πυλώνες, και στον πυλώνα της θεωρίας και στον πυλώνα των κοινωνικών διαδικασιών κτλ. Η προσωπική μου άποψη, γιατί πρέπει να σας φέρω ένα παράδειγμα, ότι σήμερα ζούμε αυτόν τον πολιτισμό του ενός πυλώνα. Ακόμα και καρπούζια στη λαϊκή να πουλήσεις, πρέπει να είναι διδακτορικό. Πετε μου, σε ποιο σημείο τώρα πλέον μπορεί να πάει κάποιος που να μην έχει κάτι πανεπιστημίου. Ήδη διανόμου, οι τελειώθηκοι ηλικίου δεν μπορούν να πάνε να δουλεύουν στο δημόσιο. Όσοι υπάρχουν, υπάρχουν. Από εδώ και πέρα είναι τόσοι πολλοί πτυχιούχοι διδάκτορες με μάστερ κτλ. Περιμένω αυτό που σας είπα και στις λαϊκές να δίνουν τις άδειες με μάστερ διδακτορικά. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να υποτίθεται ότι έχουμε μία ελευθερία, ας βγει ένας χριστιανός έξω και να πει: εγώ είμαι χριστιανός και πιστεύω, ξέρω εγώ, στην άδεια σκέφη. Δηλαδή, είσαι επιστήμονας άνθρωπος και πιστεύεις. Άρα έχει μηδενιστεί ο πυλώνας αυτός. Βέβαια σου λένε: έχεις το δικαίωμα να πιστεύεις ό,τι θέλεις, αλλά θα σε κοροϊδεύουν. Αν το πεις αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Το πρόβλημα ποιο είναι. Η αδυναμία όταν φτάσει σε ένα σημείο. Το πολιτισμικό ρεύμα, οποιοδήποτε πολιτισμικό ρεύμα, είναι ενός πυλώνα, αυτά που είπαμε, ή των τριών πυλώνων,
όπως είναι οι δυτικοί πολιτισμοί που αναπτύσσονται. Αν πάψει αυτός ο πολιτισμός να κατασυγκάζει τους φόβους μιας κοινωνίας, τότε αρχίζει να φτύρεται. Καταραίει ο πολιτισμός αυτός. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη ένα πολιτισμό που να τους κατασυγκάζει τους φόβους των αναγκών τους. Αφού λοιπόν ένας πολιτισμός δεν μπορεί πια να τους κατασυγκάσει, αρχίζει η κατάρρευσή του. Πώς σας θυμίζει τίποτα αυτό? Πόσους φόβους, αν πάτε μόνοι σας σε μια γωνή σας σκοτεινή να εξομολογείτε στον εαυτό σας, πόσες χιλιάδες φόβους θα βρείτε μέσα σας. Υπάρχει ένας πολιτισμός που να κατασυγκάσει αυτούς τους φόβους σας, της ανθρώπινης ύπαρξής σας, της εσωτερικής ψυχικής σας γαλήνης? Όχι, αυτοί οι φόβοι μέσα μας έχουν γιγαντωθεί. Τότε, όταν πάψει ένας πολιτισμός να ικανοποιεί και να καλύπτει τους φόβους μας, τις ανάγκες μας, τότε δημιουργείται μια μεγάλη ανάγκη το να δημιουργήσουμε ένα νέο πολιτισμό, που οι νέοι πολιτισμικοί πυλώνες που θα φτιάξουμε να έχουν δομηθεί με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να κατασυγκάζουν τους καινούριους φόβους μας, τους καινούριους κοινωνικούς, εσωτερικούς, κοινωνικούς φόβους, ό,τι θέλετε, επιστημονικούς φόβους. Για σκεφτείτε μέσα σας πόσους επιστημονικούς φόβους έχουμε τη στιγμή αυτή. Λέει μεταλλαγμένα, λέει πετάξαν τα απόβλητα έξω από την Κρήτη τα πυρηνικά. Ό,τι θέλετε, βάτε που πηγάζουν μέσα από την χρήση της επιστήμης. Για βάτε τους κοινωνικούς σας φόβους να προχωρήσουμε και παραπέρα. Για βάτε τους θεολογικούς σας φόβους, θεολογικούς μην βάζετε τώρα, το φόβο του θανάτου, του πόνου κτλ. Του πόνου, εγώ σας λέω. Ποια κοινωνική δομή και ποιος πολιτισμός κατασυγκάζει το φόβο του πόνου, της αρρώστιας? Που κάποιος περνάει στο μυαλό ότι κάποτε θα αρρωστήσω. Βλέπετε λοιπόν ότι η διαδικασία της αλλαγής του πολιτισμού μας έχει αρχίσει να δουλεύεται μέσα μας, είτε έχει σχηματοποιηθεί στην ψυχή, στα μυαλά κάποιων διανομένων, ή ακόμα δεν έχει σχηματοποιηθεί και βρίσκεται σαν μια μαύρη αχλίδα μέσα μας. Δημιουργείται η αναγκαιότητα ενός νέου πολιτισμού που θα κατασυγκάσει αυτούς τους φόβους. Εδώ έρχομαι, γιατί πραγματικά στα παιδιά μας τουλάχιστον θα πρέπει κάποια πράγματα να τους τα λέμε χωρίς φόβο, ακόμα και στο επίπεδο των επιστημών. Πώς μπορεί η ανάπτυξη των επιστημών, προσέξτε, δεν είπα της τεχνολογίας, είπα των επιστημών, πώς θα μπορεί να αλλάξει αυτό τον πολιτισμό και στους τρεις πυλώνες? Αυτό φαινομενικά φαίνεται σχεδόν αδύνατο, φαίνεται ουτοπιστικό, φαίνεται καθαρά φιλοσοφικό, γιατί ποτέ στα σχολεία μας δεν έχουμε μάθει το πώς από την επιστήμη, την επιστημονική γνώση του 16ου-17ου αιώνα, δημιουργήθηκε αυτό που ονομάζουμε δυτικός πολιτισμός. Πώς από την ανάπτυξη των επιστημών γεννήθηκαν τα κοινωνικά συστήματα. Πώς άλλαξε το θεολογικό δόγμα, το μεσονικό, σε αυτό το δόγμα, οποιοδήποτε δόγμα σας αρέσει ή όχι, έχουμε σήμερα. Δεν μπορούμε να συνδέσουμε τα αποτελέσματα της επιστήμης με αυτές τις τεράστιες ανακατατάξεις που έγιναν το 1700 μέχρι σήμερα στα πεδία των κοινωνικών θεωριών, στα επίπεδα των θεολογικών ανακατατάξεων. Ας μιλήσουμε για την επιστήμη. Οι βασικές έννοιες μιας, μάλλον των θετικών επιστημών γενικότερα, όχι μια συγκεκριμένη κομμάτι της επιστήμης, της σχήματος μας κάνει τέτοια, των θετικών επιστημών είναι τρεις έννοιες. Η έννοια της ύλης, του χρόνου και του χώρου. Αυτές είναι οι τρεις έννοιες πάνω στις οποίες δομείται ολόκληρη φυσική. Ολόκληρη φυσική θεωρία που έχουμε σήμερα. Ό,τι μαθαίνουμε στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο, στα διδακτορικά, νομπελίστες, στο υπόβαθρό τους για να μπορούν να συγκροτηθούν, συγκροτούνται επάνω στην γνώση
των εννοίων ύλη, χρόνο και χώρο. Μέσα στο μυαλό μας, στα σχολεία μας, μας δημιουργούν την ψευδή εντύπωση, το τονίζω ψευδή εντύπωση, ότι αυτές οι τρεις έννοιες, η έννοια της ύλης προπατός, του χρόνου και του χώρου, είναι γεγονότα αποδεικνυόμενα, πειραματικά και στέρεα θεμελιωμένα, που δεν μπορεί να τα ανατρέψει κάποιος. Ψέματα. Ανοίξτε οποιοδήποτε λεξικό θέλετε. Η έννοια της ύλης, του χρόνου και του χώρου είναι φιλοσοφικά κατηγορήματα, φιλοσοφικές έννοιες που κάθε λαός και κάθε πολιτισμός δίνει σε αυτές τις έννοιες την δική του σημασία, το δικό του που λέω ιδεολογικό περιεχόμενο. Για να σας δώσω να καταλάβετε. Οι δυτικοί για το χρόνο, παραδείγματος χάρη, λένε ότι είναι ευθύγραμμος. Πάει μπροστά και το παρελθόν είναι πίσω. Με βάση αυτή την ιδεολειψία, που είναι δόγμα, δεν μπορεί να τα αποδείξει κανένας, δημιουργούμε κοσμολογίες, οι οποίες παίρνουν μπέρα. Ωραία. Ήδη το δόγμα τους, το φιλοσοφικό, λέει ότι ο χρόνος είναι κυκλικός. Τσάντρασε κάτω. Φτιάχνουν κοσμολογίες επιστημονικές, οι οποίες ξαναπαίρνουν μπέρα. Άρα βλέπετε το να πάρεις Νομπέλ. Δεν στηρίζεται πάνω στο πώς εσύ θεωρείς τον χρόνο κυκλικό ή ευθύγραμμο. Ήδη διάσημοι νομπελίστες θέλουν να τον βλέπουν κυκλικό. Οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί, οι δυτικοί κοσμολόγοι θέλουν να τον βλέπουν ευθύγραμμο. Κάνουν άλλες τεχνολογίες. Στην ουσία, εφόσον στηρίζεται μια φυσική θεωρία επάνω σε φιλοσοφικά κατηγορήματα, ολόκληρη η ανάπτυξη και η γνώση μας είναι υποκειμενική. Είναι ανάλογα όπως έχουμε θεωρήσει εμείς τις τρεις αυτές έννοιες. Ποιο είναι όμως εδώ το προβληματάκι? Αυτές οι τρεις έννοιες δεν είναι μόνο η ρίζα των θετικών επιστημών, αυτά τα φιλοσοφικά κατηγορήματα. Είναι η ρίζα τόσο των κοινωνικών συστημάτων, θα πω παράδειγμα, γιατί θα σας φανεί πολύ περίεργο, όσο και της θεολογίας. Έχουν αλλάξει τα γράμματα, δεν ξέρω εγώ, λόγω του υπολογιστή και λίγο όταν τα βλέπετε, βγαίνει το άλφα απ' έξω και τα λοιπά. Στο δικό μου υπολογιστή δεν γίνεται αυτά. Δεν ξέρω τώρα πώς έχει γίνει αυτό. Λοιπόν, δεν πειράζει. Άρα, η ύλη, η έννοια της ύλης, που είναι φιλοσοφικό κατηγόρημα του χρόνου, που δεν έχει καμιά σχέση με τα αργότερα και τα μερολογιά μας ο χρόνος και του χώρου, βρίσκονται στο υπόβαθρο, στη ρίζα και των κοινωνικών συστημάτων και των θεολογιών. Παραδείγματος χάρη, εάν ανοίξετε να διαβάσετε την πατερική γραμματεία, τι χριστιανική, θα δείτε ότι η μισή πατερική γραμματεία είναι για να μας εξηγήσουν τι είναι ο χρόνος του Θεού, ο Θεός είναι άχρονος, και πώς θεωρείται η πραγματικότητά του, ο χώρος που βρίσκεται ο Θεός, δεν είναι ο χώρος ο δικό μας, περιγράφεται σαν χώρο. Αναλύουν αυτές τις έννοιες φιλοσοφικά. Την ύλη είναι ο κόσμος ο υλικός που βλέπουμε, είναι ο κόσμος ο άειλος, περιγράφουν φιλοσοφικά. Αλλά η ανάλυση αυτών των τριών φιλοσοφικών έννοιων βρίσκεται στο υπόβαθρο όλων των θεολογικών. Το ίδιο κάνουν η ειδική φιλοσοφία, το ίδιο κάνουν ο σουμανισμός, ο βουδισμός. Όλες οι θεολογίες στηρίζονται σε μια διαφορετική ανάλυση των εννοιών αυτών των τριών. Στην καθήκη, το κοινωνικό σύστημα, εκεί το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, στο υπόβαθρο του κοινωνικού συστημάτων των δυτικών είναι η ύλη. Εδώ είναι η ανάλυση ότι είναι η ύλη και το παραγόγο της ύλης. Είναι του χρόνου. Αργήστε 2 ώρες τη δουλειά σας καμιά δεκαετία μέρες και ξαναδείτε δουλειά. Έτσι. Για να δούμε το χώρο, με όλη την πόλη για χώρο, γιατί είναι ζωτικό. Καταλαβαίνετε ότι οι τρεις αυτές έννοιες βρίσκονται άρα στο υπόβαθρο, στις ρίζες όλων των πολιτισμών και στις ρίζες και των τριών αυτών πολιτισμικών πυλών. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα, έχουμε δομήσει ένα δυτικό πολιτισμό. Πώς το δομήσαμε? Έχουμε δώσει δογματικά και φιλοσοφικά μία δική μας έννοια. Έχουν δώσει μία έννοια και δεν έχουμε δώσει
στην Δύση για την έννοια ύλη, για την έννοια χρόνος και για την έννοια χώρος. Και φτιάξαμε αυτό το σύμβολο. Καταλαβαίνετε ότι αν με κάποιον τρόπο αποδειχθεί, προσέξτε την απόδειξη στην επιστημονική, ότι κάναμε λάθος αν ανατρέψουμε εκ θεμελίων την άποψή μας για αυτές τις τρεις έννοιες, αφού αυτές οι τρεις έννοιες αποτελούν τις ρίζες και των τριών κοσμικών πυλώνων, θα καταρρεύσουν. Μην περιμένουν να καταρρεύσουν έτσι, θα φθείρονται και θα καταραίουν. Αν καταραίουν οι τρεις αυτοί πυλώνες, καταραίει το πολιτισμικό σύστημα, το πολιτισμικό σύστημα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αυτή η ανατροπή, και είναι μια δραματική ανατροπή 1%, έχει συντελεστεί μέσα στον 20ο αιώνα. Έχουν καταρρεύσει σε πειραματικό επίπεδο το ιδεολογικό περιεχόμενο που έχει δώσει η Δύση. Μιλάω για τη Δύση γιατί αυτή μιλάμε, γιατί αυτή μας ενδιαφέρει. Ζούμε μέσα στον ενωτερικό πολιτισμό. Θα κάνω την ίδια ανάλυση σε άλλους πολιτισμούς, αλλά δεν είναι του παρόντος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τη στιγμή αυτή ζούμε την κατάρρευση των πολιτισμικών πυλώνων, αφού έχουν καταρρεύσει οι έννοιες αυτές. Βιώνουμε αυτή την κατάρρευση με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα που εργαζόμαστε, που βρισκόμαστε. Ζούμε αυτή την περίοδο της μεγάλης αλλαγής, η οποία μια μεγάλη πολιτισμική αλλαγή, ό,τι και να μας λένε, δεν είναι μια διαδικασία εδώ και τώρα. Είναι μια διαδικασία ενός επώδυνου τοκετού, μέχρι να γίνει συνείδηση των πολιτών αυτή η μεγάλη επανάσταση και η επίδραση της αλλαγής αυτών των εννοιών πάνω στην καθημερινότητά του. Με ποιο τρόπο όμως επιδράει, να περάσουμε λίγο πιο πρακτικά. Γιατί θα μου πείτε, βρε δάσκαλε, εντάξει, καταλαβαίνω, η επιστήμη συνέτρεψε αυτές τις τρεις έννοιες, ωραία. Άντε, να καταλάβω πως η ανατροπή αυτών των εννοιών, των φυσικών εννοιών και αποδεικτικά μάλιστα, πως μπορεί να αλλάξει, ξέρω εγώ, οδόματα, θεολογικά. Αλλά πως μπορεί να αλλάξει κοινωνικά συστήματα. Θα με επιτρέψετε να δώσω ένα παράδειγμα, μακριά από μένα κάθε αίσθηση ότι θέλω να περάσω άλλους θέματα τα οποία δεν άρχονται της επιστήμης, αλλά είμαι αναγκασμένος να δώσω ένα παράδειγμα. Εντάξει, αναπτύχθηκε κάποιους αιώνες πριν ένα φιλοσοφικό σύστημα, λεγόταν διαλεκτικός συλλισμός. Όταν ο διαλεκτικός συλλισμός θεμελιώθηκε πάνω στην έννοια της ύλης. Οι θεμελιωτές του διαλεκτικού ηλισμού πήραν τις πιο μεγαλειώδεις απόψεις της επιστήμης περί ύλης, ό,τι πιο μοντέρνο ξέρανε την εποχή εκείνη περί ύλης, την έβαλαν μέσα στη θεωρία τους, ό,τι πιο μοντέρνο σε επιστημονικό επίπεδο, και έφτιαξαν τον διαλεκτικό ηλισμό. Λέω, ήταν ό,τι πιο σύγχρονο υπήρχε εκείνη την εποχή. Πάνω στο διαλεκτικό ηλισμό δημιουργήθηκε ο μαρξισμός. Και πάνω στον μαρξισμό, πολλές κοινωνικές ιστορίες. Επιμέρους, συμφωνεί. Ρωτάω, όταν έρχεται η επιστήμη και καταρρύπτει κατά ένα δισεκατομμύριο της εκατό την έννοια της ύλης, πειραματικά. Αλλάζει η έννοια της ύλης. Ο διαλεκτικός ηλισμός δεν θα αλλάξει τίποτα. Προσέξτε, όταν δεν θα αλλάξει, δεν το λέω ποιοτικά. Μπορεί να είναι καλύτερος. Μπορεί να είναι λιγότερος, μπορεί να είναι ο ίδιος. Πάντως, το δεδομένο είναι θα αλλάξει. Θα αλλάξει ριζικά. Ξαναλέω, για να μην θεωρηθώ ότι κάνω κάποια κριτική, έτσι, μπορεί να είναι καλύτερος. Ρωτώ, αν ο διαλεκτικός συλλισμός αλλάξει, ο μαρξισμός τουλάχιστον ως προς τη φυσική θεωρία του δεν θα αλλάξει τίποτα. Θα αλλάξει. Μπορεί να είναι καλύτερος, πιο αποδεκτός, πιο... Δεν μπαίνω σε μια ποιοτική, έτσι. Μια ποσοτική. Εάν αλλάξει ο μαρξισμός, δεν θα αλλάξει τίποτα.
σε συστήματα που στηθήκαν πάνω του. Και πάλι λέω πρέπει καλύτερα, πιο αποδεκτά, δεν με ενδιαφέρει. Σημασία είναι ότι θα αλλάξει. Άρα καταλαβαίνετε, κοιτάξτε, η αλλαγή της επιστημονικής άποψης, της πειραματικής αποδεικτικής διαδικασίας, του τι είναι η ύλη, αλλάζει κοινωνικά συστήματα. Δεν το περίμενε κανένας, αν δεν το σκεφτούμε έτσι πολύ πιο βαθιά. Βλέπετε λοιπόν ότι η αλλαγή αυτών των τριών ενιών φιλοσοφικών κατηγορημάτων, που είναι προνομιακός χώρος επιστήμης, πειραματικά να αλλάξουμε τις έννοιες του χρόνου, της ύλης ή του χώρου. Αυτός λοιπόν ο προνομιακός χώρος της επιστήμης που έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το φιλοσοφικό υπόβαθρο ή το πειραματικό υπόβαθρο αυτών τριών ενιών, γίνεται εκείνος ο παράγοντας, ο οποίος τι κάνει, αλλοιώνει τις ρίζες των τριών πυλώνων, συμφωνεί, ανατρέπει τις παλιές δομές και πάνω τους δημιουργεί καινούργιες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα για να γίνει, να αλλάξει ένας πολιτισμός, οι πολιτισμοί δεν αλλάζουν από κορυφής. Δηλαδή ποτέ στην ιστορία των πολιτισμών σε παγκόσμιο επίπεδο από γενέσεως πολιτισμών, ποτέ δεν έχει αλλάξει ένας πολιτισμός μια απόφαση ηγεσιών. Πρώτα μαθαίνει ο πολίτης τη μεγάλη αυτή επιστημονική επανάσταση στο σχολείο του, στο κρυφό σχολείο, το κρυφό σχολείο με την ιδιαίτερη έννοια του κρυφού σχολείου. Συμφωνεί. Η επιμόρφωση των ανθρώπων στα καινούργια γεγονότα, επιστημονικά, θεωρητικά κτλ. Δεν γίνεται στα σχολεία. Γίνεται εδώ. Το εδώ εννοούμε το οπουδήποτε εδώ. Γίνεται στο καφενείο, πιθανότατα. Στο καφενείο που συζητάμε σοβαρά πράγματα. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι στα καφενεία συζητάμε μονάχα Ολυμπιακό Παραθυμιακό. Πάω. Όχι, συγγνώμη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή την περίοδο βιώνουμε σήμερα. Αυτό το πολιτισμό θα τον έχουμε αργά ή γρήγορα. Το ότι το καινούριο θα αντικαταστήσει το παλιό είναι δεδομένο. Το πρόβλημα και το ερώτημα είναι, θα γεννηθεί το νέο μέσω ενός φυσιολογικού τοκετού ή μέσα από έναν ανώμαλο δύο τοκετό με οδύνες, οδύνες με ωμέγα, σύμφωνοι, τοκετού. Θα έρθει ήρεμα σε ένας φυσιολογικός τοκετός ή... βέβαια, σε όλοι οι πίσω μια πολιτική με αυτόν τον τρόπο του φυσιολογικού τοκετού. Εδώ όμως, το μεγάλο πρόβλημα, μιλάμε για επιστήμη και όλα τα λέμε ιδεατά, ηθικά και όμορφα και ωραία. Τι είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε σήμερα στην εποχή μας επιστήμη και τεχνολογία? Δεν ξέρω τι, έχουν σβήσει τα πάντα, γι' αυτό, επειδή το φοβούμουν πάρα πολύ, έχω φέρα και τα χαρτάκια μου. Ο σκοπός της επιστήμης, ο ιδεατός, όταν είπαμε θα φτιάξουμε επιστήμη με βάση αυτά που είναι κατασύγαση των φόβων κτλ. Είναι η αποκάλυψη της σημαντικής αλήθειας και της γνώσης των φυσικών νόμων που την διέπουν αυτή τη φυσική αλήθεια και να κατανάσει τους φόβους μας όλα αυτά που είπαμε. Ως εκ τούτου η επιστήμη ιδεατά είναι ουδέτερη. Βέβαια η επιστήμη χάνει την ουδετερότητά της όταν υπησέρχεται ο άνθρωπος με τις αδυναμίες του, τις μοροφιλοδοξίες του και όλα τα κακά τα οποία έχει η φύση του ανθρώπου, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από την κοινωνία βέβαια στην οποία ζει. Βασική δηλαδή επιδίωξη της επιστήμης είναι αυτό που λέμε η απόκτηση της ανθρώπινης πνευματικότητας. Μη βάζετε πνευματικότητα ή την εξαήλωση, την μοναχική κτλ. Έτσι, την πνευματικότητα την αισθητική του μέσου ανθρώπου, του πολίτη δηλαδή. Συμφωνεί. Η πνευματικότητα
που είναι αποτέλεσμα της κατάκτησης της επιστημονικής γνώσης της ιδεατής, που δεν πιστεύει το άνθρωπος, βέβαια, με τη σειρά της καθορίζει στο πλαίσιο μιας κοινωνίας και στο πλαίσιο του κάθε ανθρώπου ποιες ανάγκες του είναι πραγματικές και ποιες ανάγκες του είναι πλαστές. Εάν γιγαντωθούν οι πλαστές ανάγκες του ανθρώπου, τότε αυξάνονται οι φόβοι του. Γιατί οι φόβοι, είπαμε, πηγάζουν μέσα από τη σκέψη ότι δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε τις ανάγκες μας. Άρα αν έχουμε 2 δισεκατομμύρια ανάγκες, έχουμε 2 δισεκατομμύρια φόβους. Αν έχουμε 100 ανάγκες, έχουμε μόνο 100 φόβους. Τώρα πάλι μόλις φόβους, τους φόβους αποκλείουν. Πάντα το έχουμε ανάγκες. Προσέξτε, μιλάω για τις πραγματικές ανάγκες, μιλάω και για τις πλαστές ανάγκες. Δηλαδή, θέλω να φορέσω αθλητικό παπούτσι με κάποια στοιχεία. Δεν είναι δυνατόν να ανοίξει ένα σηματάκι το παπούτσι να κάνει 2.000 και αν το αφαιρέσεις το σηματάκι να κάνει 50 ευρώ. Συμφωνεί. Ποια είναι η πλαστή ανάγκη? Το σηματάκι. Δεν είναι δυνατόν να νιώθω ότι σε μια οικογένεια έχουμε ανάγκη 4 αυτοκινήτων. Δεν μπορεί το αυτοκίνητο να είναι προέκταση της προσωπικότητάς μου. Δεν είναι δυνατόν το αυτοκίνητο, συγγνώμη, με κάποιοι άνθρωποι είμαστε, να είναι το κριτήριο το αν θα αρέσει τα κορίτσια. Αυτό είναι η ευθύνη και το κορίτσιο και το νοχοπιό. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είναι πλαστές οι ανάγκες αυτές. Δεν είναι ανάγκη το να αγοράσω ένα αρνί, να φάω 5 άνθρωποι και να πετάξω το υπόλοιπο. Να φας αρνί, να είσαι αυτοκίνητο. Θα θέλεις να πας στον Βάιρο. Καταλαβαίνετε λοιπόν την λογική των πλαστών αναγκών, οι οποίες δεν μειώνουν την ευτυχία του ανθρώπου, έτσι, αλλά κάποιες ψυχολογικές του ανάγκες που δημιουργούνται μέσα σε μια κάποια δομημένη κοινωνία. Αυτή η πνευματικότητα που αποκτάται μέσα από την επιστημονική γνώση, την καλώς εννοούμενη επιστημονική γνώση, και μην ποτέ μην ταυτίζετε την επιστήμη με τεχνολογία. Συμφωνεί, θα δούμε τεχνολογία και παρακάτω. Δίνει στον άνθρωπο μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας. Λιγότερες ανάγκες, λιγότερη φόβη, περισσότερο άνθρωπος ελεύθερος, άρα λιγότερο χειραγωγούμενος. Γιατί όταν φοβάμαι ότι θα χάσω το τέταρτο αυτοκίνητο, κάνω κολοτούμπες μπροστά στο προϊστάμενό μου. Το οποιοδήποτε. Συμφωνεί. Όταν κατανοείς ότι χρειάζομαι ένα, μόνο σιγά λέει, πρέπει να έχουμε δύο για να παίρνουμε πότε μετά μόνο, πότε μετά σιγά. Άρα λοιπόν, η κατάκτηση της πνευματικότητας συνεπάγεται η κατάκτηση ελευθερίας. Η κατάκτηση ελευθερίας στη σημερινή εποχή είναι μια πράξη ανταρσίας ενάντια σε αυτό που λέμε ανθρώπινη φύση. Λέει, η φύση του ανθρώπου είναι καταναλωτικό. Shopping therapy. Έχω ψυχολογικό πρόβλημα, παίρνω το μισθό μου και πίνω και ψωνίζω, λέει, να περάσω τα ψυχολογικά μου. Κάνει κρύο ντους. Με την τεχνολογία του. Η τεχνολογία και αυτή με τη σειρά της. Και αυτή είναι δηλαδή. Όπως την είπαμε, επομένως παίρνω ανάγκες του ανθρώπου, παίρνω κομμάτια από την επιστήμη, πώς τα διαλέγω, με τι κριτήριο τα διαλέγω αυτά τα κομμάτια, που θα βοηθήσουν με την κοινωνία των ανθρώπων. Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι ακόμα και η τεχνολογία όταν εμπιστεύονται οι άνθρωποι, με τις μικροφιλοδοξίες, σε όλα αυτά τα πράγματα που έχει άνθρωπος μέσα στο κακάδο, ο μικρός άνθρωπος, πάβει να είναι ουδέτερη. Υπάρχει λοιπόν καλή και κακή τεχνολογία, ναι. Θεωρούμε θετικά τα αποτελέσματα των τεχνολογικών εφαρμογών όταν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες του ανθρώπου που υποδεικνύει η επιστήμη μέσω της πνευματικότητας του ανθρώπου. Εάν η τεχνολογία
προσπαθεί να καλύψει τις πλαστές ανάγκες με μόνο στόχο το κέρδος και τίποτα άλλο, τότε κρίνεται ως κακή τεχνολογία. Για να επιδράσει όμως καταργητικά το νέο επιστημονικό πνεύμα στη διαμόρφωση ενός νέου πολιτισμού που τόσο έχουμε ανάγκη, πρέπει να περάσει σε μια αυστηρή αυτοκριτική της. Η επιστήμη που έχουμε σήμερα, με την εμπλοκή των φιλοδοξιών των ανθρώπων, δεν είναι αυτή, παρότι έχει κατακτήσει τη γνώση, δεν είναι αυτή που μπορεί να αλλάξει τον πολιτισμό και να μας φέρει σε έναν καινούργιο πολιτισμό, δυτικό πολιτισμό που όλοι έχουμε ανάγκη. Για να δούμε τι λέει ο Edgar Morin, ένας μεγάλος διανοούμενος, τουλάχιστον να δούμε έχει τη φωτογραφία του εδώ πέρα. Νάπτος. Από τους μεγαλύτερους διανοητές. Κοιτάξτε τι μας γράφει σε μερικά αποσπάσματα που έχω γράψει. Στην κριτική της επιστήμης. Η πρωτοφανής πρόοδος των γνώσεων συνοδεύεται μια απίστευτη πρόοδο της άγνοιας. Η πρόοδος των επενδυτικών όψεων της επιστημονικής γνώσης συμβαδίζει με την πρόοδο των επιβλαβών και θανατηφόρων χαρακτηριστικών της. Η αυξημένη πρόοδος των εξουσιών της επιστήμης συνοδεύεται με μια αυξανόμενη κοινωνική αδυναμία των επιστημόνων να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση και τον έλεγχο αυτών των εξουσιών. Η επιστημονική εξουσία είναι κατακερματισμένη στο επίπεδο της έρευνας, αλλά λειτουργεί συγκεντρωμένη και αλληλένδετη με την πολιτική και την οικονομία. Τελικά, και αυτό είναι το σημαντικότερο, η διαδικασία της κατακερματισμένης γνώσης εξουσίας τι να καταλήξει αν δεν προβληθούν αντιστάσεις από το εσωτερικό των ίδιων των επιστημόνων σε ένα ολοκληρωτικό μετασχηματισμό του νοήματος και της λειτουργίας της γνώσης. Η γνώση δεν δημιουργείται πια για να τη σκεφτούμε, να τη στοχαστούμε, να τη συζητήσουμε ως ανθρώπινες υπάρξεις ώστε να οξύνουμε την όρασή μας πάνω στον κόσμο και να φωτίσουμε τη δράση μας μέσα σε αυτόν, αλλά παράγεται για να αποθηκεύεται σε τράπεζες δεδομένων και να τη χειρίζονται ανώνυμες δυνάμεις. Έτσι, η καταγγελία της πολιτικής από τον επιστήμονα γίνεται για τον ερευνητή το μέσο για να υπεκφύγει τη συνειδητοποίηση των αμοιβαίων και σύνθετων επιδράσεων ανάμεσα στην επιστημονική, την τεχνική, την κοινωνιολογική και την πολιτική σφαίρα. Τον εμποδίζει να συλλάβει την πολυπλοκότητα της σχέσης μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας και τον οθεί να αποφύγει το πρόβλημα της ευθύνης που είναι εγγενής στην επιστημονική του ιδιότητα. Και εδώ τίθεται το ερώτημα. Πρέπει ένας θετικός επιστήμονας και στην χωρία των θετικών επιστημών μπαίνουν όλοι οι γιατροί, οι βιολόγοι. Ποιο βιολόγοι. Δεν είναι μαθηματικός, φυσικός, ειδικός το οποίο σήμερα. Όλοι ασχολούνται με την φύση. Και ο άνθρωπος είναι αυτός με την φύση. Άρα ο γιατρός, ο βιολόγος, όλα αυτές οι συναφείς επιστήμες και αυτές μέσα στην θετική επιστήμη. Θα πρέπει ο θετικός επιστήμονας να συμμετέχει στο ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθε ή πρέπει να ασχολείται με τα ευρύτερα κοινωνικά δρόμενα. Η σημερινή επιστημονική κοινωνία θεωρεί έγκλημα καθοσίωσης των επιστήμονα να ασχολείται με οτιδήποτε άλλο εκτός το πολύ στενό αντικείμενο του επιστημονικού αντικειμενού. Δηλαδή, εγώ κάνω φασματοσκοπία και μελετάω βάζας με κάτι μακρινή γαλαξία που έχουμε δανείς σοπές στο χέρι μου. Άρα, εγώ δεν επιτρέπεται, είναι μείον στο βιογραφικό μου. Δηλαδή, όλο αυτό το βιογραφικό που διαβάσατε είναι μειονέκτημα. Γιατί έγινε όμως. Εγώ είμαι νέος Έλληνας. Αυτό το κάτω. Λοιπόν, είναι αρνητικό. Δεν σου λέει ότι αν ανέπτυσες όλο αυτό το χρόνο σου, το μυαλό που διαθέτεις σε αυτά τα πράγματα για να βρούμε ένα αστεράκι εκεί πέρα πάνω να αναλάβει. Θα είχαμε δύο αστεράκια που αναλάβουν και κάτι λέγαμε από τον λαό μας γι' αυτό, θα το πρέπει την ίδια τους δύο λαούς μας και λίγο έτσι αφιρόστατος. Άρα, αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η επιστήμη, η θεολογία και η κοινωνική δομή συνιστούν ένα ενιαίο και αδιάσπαστο σύνολο μέσα στο οποίο κάθε συνιστόσα επηρεάζει και επηρεάζεται από τις δύο άλλες. Το αδιάσπαστο αυτό οικοδόμημα ονομάζεται πολιτισμός. Ο επιστήμονας, και μιλάω
σώσεις νεότερος ή παλιότερος είναι επιστήμονες. Στο μέτρο που παράγει επιστημονικό έργο, είτε το θέλει είτε όχι, αποτελεί παράγοντα πολιτισμικής διαμόρφωσης, επιδρώντας στο μέτρο των δυνατοτήτων του, θετικά ή αρνητικά, στην εξέλιξη τόσο της θεολογικής όσο και της κοινωνικής δομής. Ο επιστήμονας, συμβουλεύω τους νεότερους, τη στιγμή της μεγάλης πολιτισμικής κρίσης που διερχόμαστε, πρέπει να τολμήσει να αποτελέσει τον ισχυρό βραχίωνα ξεπεράσματός της, εκφραζόμενος ελεύθερα, ασχέτως του κοινωνικού και επαγγελματικού κόστους, που πολλές φορές είναι απάσταχτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.